Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad by Pandora. Γεια σου, Ηλένια. Γεια σου, Νικό. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Σε πάρα πολύ όμορφη. Και σήμερα, δεν θα σταματήσω, κάθε μέρα θα στο λέω. Τι να κάνω. Σταμάτα. Και δεν αισθάνομαι που λένε. Το έχω βάλει εδώ κάτι κοντά, κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ δεν φοράω ποτέ τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Ναι, τι ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Να πούμε ότι φυσικά έχουμε. Ξέρεις τι, είναι Χριστούγεννα. Οπότε τα Χριστούγεννα λίγο. Μην πιάνει μία ρε παιδί μου τέτοια να. Είμαι λίγο πιο όμορφη, ας πούμε. Κατάλαβες. Πάντα είσαι όμορφη. Μην τα λες αυτά τώρα. Τα Χριστούγεννα θες να είσαι ακόμα πιο όμορφη. Ναι, αυτό είναι μπράβο, ο άντρας που ξέρει, ρε παιδί μου, να καταλαβαίνει να σου δίνει. Αυτό. Πώς είμαι έτσι, κάτασπρη, σαν τη γιονανιφάνε. Εγώ εντάξει, την ανεβάζω και εσύ ρίχνεις μόνη σου. Ναι, ναι, μα βλέπω τώρα εδώ πέρα, δεν έχω και το μόνο τώρα ακριβώς απέναντι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε παρεούλα και σήμερα με την Πανδώρα φυσικά. Και πολύ όμορφα πράγματα για ακόμα μία μέρα. Χριστουγεννιάτικη λαμπερή συλλογή. Ναι, ρε, εσύ, Χριστουγεννιάτικη λαμπερή συλλογή. Και εμείς έχουμε στολιστεί εδώ πέρα. Εγώ δηλαδή για την ακρίβεια έχω στολιστεί. Εσύ και εγώ, και εγώ φοράω Xmas. Ρε, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει και το βραχιόλι, αυτό καθαριστώ πάρα πολύ. Έχω τρελαθεί το βραχιόλι και το φοράω και τις προάλλες με το αρχικό μου. Το θυμάμαι. Και αυτή τη φορά είπα να παίξω εδώ. Και μπορείς να φτιάξεις έτσι. Εννοείται. Εννοείται, μπορείς να παίξεις ό,τι θες πάνω, με ένα αρχικό, ας πούμε, για κάποιον εορτάζοντα, με ένα δωράκι. Έχει και άλλα σύμβολα τα οποία τα φόραγα τις προάλλες. Το θυμάμαι. Έχει διάφορα σύμβολα τα οποία μπορείς να βάλεις. Είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει, μπορείς να γράψεις το όνομά σου, μπορείς να γράψεις ό,τι τέλος πάντων θες εσύ, γιατί έχει τα γράμματα όλα, ή να επιλέξεις τα σύμβολα. Εγώ φοράω αυτό το πιο έτσι. Εύκαμπτο. Α, και εύκαμπτο. Είναι ναι, το πιο εύκαμπτο το σήμερα. Το οποίο το ξεσουδηλεί μετά από λίγο καιρό, γιατί το έχω παρατηρήσει και στο άλλο που έχω. Μετά από λίγο καιρό παίρνει και το σχήμα του καρπού σου και του χεριού σου. Εφαρμόζει τέλεια. Και εφαρμόζει, just εφαρμόζει τέλεια. Έχω παίξει με τα οικογενειακά σύμβολα. Σήμερα. Ναι. Είναι αυτό που μας έλεγε την προηγούμενη φορά, ότι έχεις βάλει στόχο το 22 να είσαι πιο κοντά με την οικογένειά σου. Έχω παίξει με τα οικογενειακά σύμβολα, τα οποία δεν έχω λατρέψει. Δηλαδή, άμα δεις εδώ, είναι αυτό το χαρακτηριστικό το τόξο, τα κάνει έτσι λίγο πιο τοξωτά, ας πούμε. Και στο ασήμι του, αλλά και στο ροζ χρυσό του. Όπως επίσης και το άπειρο, που εγώ το λατρεύω το άπειρο εδώ πέρα. Και έχει πολύ μικρές λεπτομέρειες εδώ με τον κόμπο. Γενικώς, επίσης, έχω τρελαθεί με. Ανεξάρτητα από αυτά που έχω βάλει, έχω επιλέξει γενικώς φουλ οικογένεια. Εδώ στα σκουλαρίκια, άμα δεις, είναι αυτά τα σκουλαρίκια, τα χαρακτηριστικά είναι το τόξο, το βλέπεις αυτό το τόξο. Mm. Λοιπόν, είναι αυτό. Ωστόσο, αυτό έρχεται από πίσω και κουμπώνει μαζί με το κούμπο μου. Το καλό και το φοβερό είναι ότι επειδή εμείς οι γυναίκες, γενικώς τα πάντα διαφέρουν πάνω μας, και στους άντρες και στις γυναίκες. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που έχουν πολύ πιο μικρό λοβό αυτού. Ναι, ναι, εγώ, ναι, ναι. Ας πούμε, έχω πολύ μικρό λοβό. Ναι. Οπότε μπορώ να το. Υπάρχει αυξομοιωτής πίσω, δηλαδή υπάρχουν τρεις διαφορετικές τρύπες. Αν έχεις μεγαλύτερο λοβό, μπορείς να παίξεις πιο χαμηλά. Αν έχεις μικρότερο λοβό, μπορείς να παίξεις πιο ψηλά. Καταλαβαίνεις. Τα έχουμε σκεφτεί όλα, νομίζω. Ναι, άμα θες το κάνεις πιο μακρύ, ας πούμε. Συγγνώμη που χτύπησα το μικρόφωνο. Άμα θες το κάνεις πιο μακρύ, έτσι, είτε έχεις μικρό λοβό είτε όχι, μπορείς να παίξεις την τελευταία τρυπούλα. Γενικώς είναι φανταστικά όλα. Θα τα δούμε και στην πορεία. Θα φτιάξουμε μέσα αυτές τις μέρες εδώ και το δικό μας το βραχιόλι. Ναι, θα φτιάξουμε εκεί με τη βάση μας και με τα κουμπώματα τα φανταστικά που έχουμε. Και εγώ σου είπα, θέλω να μου κάνεις ένα του Harry Potter. Ναι, Harry Potter, ναι. Με όλα αυτά τα charms τα υπέροχα που έχουμε. Mm-hmm. Αυτά που γυρνάνε έτσι. Οκ, mm-hmm. Okay, θα σου κάνω. Και να σου πω ότι με αγορές άνω των 129 ευρώ, η Πανδώρα σου κάνει δώρο το βραχιόλι που έχουμε στη μέση, που δεν γυρνάει. Αυτό εδώ ακριβώς. Και μετά μπαίνεις εσύ και προσθέτεις ανάλογα με τις εμπειρίες σου, με αυτά που έχουμε πει τόσες φορές και φτιάχνεις το δικό σου βραχιόλι με τη δικιά σου τελείως αισθητική και προσωπικότητα. Φυσικά, εννοείται. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο pandoroshop.gr, όπου μπαίνοντας μπορείτε να γίνετε και μέλος και να μάθετε φυσικά νωρίτερα όλες τις προωθητικές ενέργειες. Και με αυτόν τον τρόπο, το καλό είναι πως με την εγγραφή μπορείς να δημιουργήσεις και τη δική σου wishlist. Ό,τι κάνουμε εμείς οι γυναίκες δηλαδή, που δημιουργούμε συνέχεια wishlists. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Νομίζω τα έχουμε πει όλα. Νομίζω ότι πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Τη σημερινή μας εκπομπή. Και πάμε λίγο με ειδήσεις από το mad.gr. Mm-hmm. Που να σου πω ποια είναι η ταινία που με τις περισσότερες ώρες θέαση στο Netflix. Ναι. Είσαι έτοιμη να τα ακούσεις αυτό? Ναι. Είναι η ταινία Red Notice, που συγκέντρωσε 328,8 εκατομμύρια ώρες θέασης
και έτσι ξεπέρασε την προηγούμενη ταινία που είχε σημειώσει τα υψηλότερα νούμερα. Ποια είναι αυτή, δεν την έχω δει. Δεν το είχαμε ξαναπεί. Είναι το Red Notice, που δεν ξέρω ούτε εγώ τι είναι. Νομίζω ότι την έβλεπα τώρα πολύ πρόσφατα σαν διαφήμιση στο Netflix. Νομίζω θα βγει κι άλλο τώρα. Ορίστε. Αυτό βλέπαμε. Ναι, που είναι με The Rock, Ryan Reynolds κλπ. Αλλά το έβλεπα επειδή έβλεπα, τελείωσε το Casa de Papel τώρα. Μη μας πεις τίποτα, δεν το έχω δει. Τραγικό. Όχι, φανταστικό. Φανταστικό. Τουλάχιστον έκλεισε καλά, ενώ ότι αποζημίωσε τους θεατές του για την πατάτα των πρώτων πέντε επεισοδίων που το έχεις δει με την Τόκιο. Ναι, ναι. Εντάξει, που περιμέναμε αυτό, δεν σου έλεγα, που περιμέναμε ένα κύκλο να πεθάνει. Μπράβο. Και μας έβαλε αυτή τη μαχαιριά στο στομάχι και τέλος πάντων τουλάχιστον έγινε έτσι όπως έγινε. Anyway, έτσι όπως το λες τώρα όμως μου δίνεις. Άστο, καταλάβω. Κάποια πράγματα. Όχι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Α, okay. Από αυτά που σου έχω πει δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν είμαι καλή σε σχολή. Θα φύγουν από την τράπεζα. Μη μου το πεις, όχι, δεν θέλω. Σιγά μου πω τι θα γίνει, ρε. Δεν το έχεις δει ούτε εσύ. Κλείνεις τα αυτιά σου. Κανένα δεν έχεις δει. Μόνο την τελευταία σεζόν. Την τελευταία σεζόν δεν έχεις δει. Και εσύ, Στέφανα, δεν έχεις δει την τελευταία σεζόν. Δεν σας λέω ότι. Κανένα! Α, καλά! Δύο επεισόδια! Καλά, εντάξει. Έλα, ρε Στέφανε. Το παράτησες! Τι! Τι! Μην μου την ευριάζετε, ρε παιδιά. Τι λέτε! Καλά, έχω απολολαθεί τώρα. Τι λένε, ρε! Εντάξει, είναι ντροπή να μην έχεις δει το La Casa de Papel. Δηλαδή, τόσες καραντίνες περάσαμε, ρε Στέφανε. Τι έκανες. Ναι, φίλε. Ποιοι το κράζουν. Κράζει τα μάζεις, φίλε. Λοιπόν. Δεν, όχι, ρε φίλε, γιατί αυτό είναι καιρό πριν τώρα. Τώρα δεν προλαβαίνω να φτύσω. Θα δω και Witcher. Πάμε σε ένα break, εγώ λέω, δεν γιατί έχει νευριάσει. Να την ηρεμήσω, να χαλαρώσει. Ναι. Και να επιστρέψουμε. Μου λέει, δέστε για τον ηθοποιό. Δεν θέλω, δεν ψάχνω ακόμα. Ακόμα. Άμα φτάσει στο σημείο να ψάχνω ακόμα, να με μαζεύετε. Από σειρά, άμα φτάσει σε σημείο να ψάχνει ακόμα, ναι, κάπου είναι προ... Να με μαζεύετε, πραγματικά. Δηλαδή, κάπου όπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Έχεις δει το Witcher? Όχι. Α, εδώ έχουμε συζητήσει. Παιδιά, δεν έχει σταματήσει, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συζήτηση. Αλλά anyway. Και βλέπεις και Netflix εσύ. Εντάξει. Όχι, βλέπω το πολύ κόψει. Επιλεκτικά πράγματα. Okay. Συνήθως βλέπω αυτά που θα μου προτείνουν άλλοι που εμπιστεύομαι. Κλασικά. Ναι. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κώστα που σου προτείνει το Witcher να το δει. Ο Κώστας έχει λίγο περίεργο γούστο γενικά σε αυτά. Του αρέσουν, ας πούμε, τα άνιμε που δεν μου αρέσουν καθόλου. Ναι, και εγώ δεν τρελαίνω. Κατάλαβες, οπότε... Τα άνιμε δεν είναι όμως τύπου Marvel και τέτοια. Όχι. Όχι, είναι άλλη κατηγορία τελείως μόνο τους. Ιαπωνικά, εγώ, ας πούμε, δεν έχω το Squid Game, παιδιά. Έχω δει δύο επεισόδια του Squid Game και δεν. Αυτό δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Δες το, μωρέ, δες το. Δεν είναι. Δεν ευχάριστα περνάει η ώρα. Ευχάριστα. Όχι, δείχνει όλα τα τραγικά, ξέρω εγώ. Σε πιάνει, ξέρω εγώ, η ψυχή σου. Τι ευχάριστα. Ναι, αλλά άμα τα κάνει στην άκρη όλα αυτά. Δεν θέλω καθόλου. Καλά, δεν μπορώ να κάνω adapt σε φίλου. Εντάξει, θα είσαι ένα στα δει, ξέρω εγώ, που δεν. Ναι. Okay. Ιαπωνικό είναι κορεάτικο. 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 Εντάξει, με και μιλάμε για κορεάτικο. Να δούμε τους BTS φυσικά και η pop αγαπημένη, όπου ανακοίνωσε ότι θα κάνει. What? Θα κάνει διάλειμμα από τη μουσική. Έλα, σταμάτα. Θα μου πεις βέβαια τόσο που έχουν μεγάλη, τι τζουνιάζει, τι μπορεί να ζήσουν όλη τη ζωή. Ισχύει αυτό. Anyway. Άμα σου πω ότι εγώ χάρηκα λίγο με αυτή την είδηση. Δεν μπορείς, δεν θες, δεν σ' αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ οι BTS, θα πω κάπου εδώ. Αλλά δεν μου αρέσει πολύ όλο αυτό το ότι έχει ξεκινήσει, ρε παιδί μου, και όταν η μουσική γίνεται κάτι μαζί με τη μόδα και δεν που είναι. Που γίνεται εμπορικό πια. Ναι, και δεν είναι τόσο ότι μου αρέσει αυτό που ακούω, αλλά μου αρέσουν οι BTS για αυτά που φοράνε, για αυτό το στυλ που έχουν. Ναι, κατάλαβα τι λέω. Λίγο κάπου χάνεται. Okay. Μουσικά είναι πολύ καλή. Okay. Δηλαδή είναι ένα είδος το οποίο το φέρανε μόνοι τους και κάνανε την K-pop, ας πούμε, top. Οι ίδιοι. Αλήθεια. Είναι κι άλλοι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, η Αμερικανική που είναι A-pop, ας πούμε, η Αγγλική είναι U-pop, εμείς είμαστε G-pop και... G-pop. Ναι, κάπου λίγο, τόσο πάντα. Anyway, είναι και, ναι, Ασία, δεν ξέρω, A-pop, μετά έχει μπερδεύεται πολύ η φάση. Το μυαλό μου τώρα δεν είναι πολύ καλά. Ωστόσο, ο λόγος που σταματάνε να πούμε είναι για να αντλήσουν δημιουργική ενέργεια. Αυτό δηλώνει η δισκογραφική τους, όπου θα διαρκέσει κάποιους μήνες. Για να εμπνευστούν, να εμπνευστούν ξανά. Και δεν θα είναι μόνιμο αυτό. Εντάξει, πολλοί έχουν πει κατά καιρούς ότι εγκαταλείπουν και ο Ed Sheeran έχει πει ότι εγκαταλείπει και επιστρέφει, φυσικά επέστρεψε πολύ δυναμικά και η Adele είχε πει ότι εγκαταλείπει και επέστρεψε και αυτή πολύ δυναμικά. Σου λέει δεν με συμφέρει, κάτσε λίγο. Εντάξει, πολύ δυναμικά. Η Adele, δεν το λες. Ναι.
Πολύ δυναμικά το λες. Την επιστροφή της. Ναι. Φίλε, δεν ήταν μόνο η μουσική της επιστροφή. Ήταν όλη της η επιστροφή που έκανε τρομερό γκέλ στον κόσμο. Σαν μουσική, αν με ρωτάς, που εγώ είμαι φαν, έτσι, έχω πάει, ναι, ναι, εγώ ναι, έχω ναι. πάει σε ελάχιστες συναυλίες. Μία εξ αυτών είναι η συναυλία της Αντέλ στο, ναι, στο Ziggo Dome στην, στο Άμστερνταμ. Εντάξει, ήταν πριν πει ότι εγκαταλείπει. Νομίζω ήταν στο Hello, η τελευταία συναυλία ήταν ναι, αυτή. Ναι, ναι. Τελευταία της περιοδία. Οπότε, ναι, μουσικά και εμένα δεν μου έκανε κάτι το Easy On Me, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ούτε το άλμπουμ. Ενώ στην αρχή το άκουσα με τρομερό ενθουσιασμό και είπα ναι, αλλά περίμενα να ακούσω και τα υπόλοιπα. Όχι, δεν μου έκανε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει βγάλει πολύ μεγάλη κραδιά μάτια. Όπως οι BTS, ας πούμε, τώρα που σταματάνε, γιατί το λένε, γιατί δεν κάνουν έτσι μια παύση, γιατί θα ρωτάει ο κόσμος προφανώς. Προφανώς ναι, υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο. Επίσης και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχει αφήσει τόσο παρακαταθήκη. Οπότε τι κάθεσαι τώρα και αναλύει τον κόσμο ότι. Σταματάμε. Τι αυτό. Ενδεχομένως για να γίνεται μεγαλύτερη αναμονή, κατάλαβες, και η προσμονή του νέου album, single, whatever, sound, etc. Σωστό είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αφού κάναμε αυτή τη συζήτηση τη δημιουργική μεταξύ μας, θα έλεγα να πάμε λίγο να δούμε αυτά τα υπέροχα εδώ κοσμήματα που έχουμε στην παρέα και στη συντροφιά μας. Να πάμε στην υπέροχη Πανδώρα, γιατί είμαστε στο Talk to Me. Και τι ωραία κουτιά αυτά. Τα δωράκια, Ναι. Τι ωραία που είναι. Είναι τέλεια. Ναι. Και είναι τώρα η σειρά που βλέπουμε εδώ πέρα, που έχει πάνω και του Harry Potter. Είναι λόγω των 20 χρόνων που κλείνει η ταινία, από την πρώτη ταινία Harry Potter. Ναι. Και έχουμε και τον Χάρη προφανώς Harry. Και το μήνυμα από το και Hogwarts. Τον Potter. Και τον Potter, σωστά. Ναι. Και το μήνυμα από το Hogwarts και ναι. τη χρυσή μπάλα, αυτή με τα φτεράκια. Ναι. Και μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε πάνω στο βραχιόλι μας, αυτό το, τη βάση. Το δικό μας το αγαπημένο να το φτιάξουμε. Αυτό εδώ. Αυτό το οποίο το παίρνουμε και δώρα, έτσι. Ξέρεις τι, με θα αγορά. Μου φτιάξεις τώρα ένα του Harry Potter. Θες να χρησιμοποιήσεις αυτό τα... Αυτά τα κουμπώματα, τα δύο, να βάλεις τα όρια σου. Τα όρια μου τα βάζω πάντα στη ζωή μου, φίλε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σου φτιάξω όμως ένα και να ξεκινήσω. Τι να κάνω τώρα. Έλα λίγο από εδώ. Κάτσε, το φέρνω. Έλα λίγο από εδώ. Κοίταξε, εγώ πρέπει να φτιάξω για σένα τώρα. Αφού έχω περάσει. Ναι, εντάξει. Ωραία, θα το κάνουμε για σένα. Όχι, δεν το κάνουμε για μένα. Γιατί να σου πω κάτι, πάρα πολύ ρε φίλε, τέτοιο είναι το πράσινο. Γιατί. Ναι, όχι, τέξτε, δεν είναι. Δεν διαφωνώ. Παιδιά. Εγώ θα επέλεγα αυτό το. Θα επέλεγα αυτό. Το stop. Τι χρώματια έχει. Καφέ. Αδιάφορα. Α, μην τα λες αδιάφορα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τα μάτια, όχι το βλέμμα. Καθόλου αδιάφορα δεν είναι. Προσπαθώ εγώ τώρα να ανοίξω με τις ζεύρες τα νύχια που έχω, να φτιάξω αυτό εδώ πέρα. Καλά, να σου πω, πάμε σε ένα σύντομο break ωστόσο για να το φτιάξω. Ωραία, ναι. Γιατί θέλω να βάλω λίγο την έμπνευση και τη δημιουργικότητά μου, έτσι, και θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο τι επέλεξα. Okay. Πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο να δείτε τι άλλο έχουμε κάνει. Επιστρέψαμε, τα κατάφερες, το έφτιαξες. Θέλω λίγο το χρόνο μου, ρε. Πάρε το χρόνο σου. Άμα είναι βάζω να... το στόπ μου τώρα, πειράζει. Θέλω να μου αρέσει το αποτέλεσμα. Εντάξει, καλά, σίγουρα. Να σου πω κάτι. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Το πράσινο είναι, ναι, τέλειο. Κοίτα τι ωραίο που δείχνει τώρα. Μην τρελαθούμε. Ισχύει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά βάζει και παίζει, ρε παιδί μου, ό,τι εσύ. Με το Harry Potter θέλω παίζει εγώ. Παίζει παίξει με το Harry Potter. Κάτσε να ξαναγυρίσει πάλι να έρθει εδώ. Ο Harry. Α, σου έχω πατέντα. Το πατά. Τι. Ναι. Το σταματά. Ναι. Και γυρνάει από την άλλη. Το χάλασα. Όχι, να ναι, γυρίζει απ' την άλλη. Το πάτσε. Δεν τα ήξερα. Να σου πω κάτι, μπορώ να πάρουμε αυτή τη βάση πίτσα που θα πάρω πολύ. Εγώ τη θέλω πάρα πολύ αυτή τη βάση. Μπορώ να την πάρω στο σπίτι μου. Και τι βάζει να γυρνάνε. Α, θα μπορούσαμε να βάλουμε τέτοιο. Τι. Όλα αυτά που έχει από την Πανδώρα. Και να επιλέγει έτσι να γυρνάνε. Ναι. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει μια τεράστια συλλογή αυτή τη στιγμή. Για να σα είμαι απόλυτα ειλικρινή, έχω κάνει μια τεράστια συλλογή και δεν. Ναι, είμαι και λίγο αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, άκουσε με τώρα, κοίταξε να τι έχω πάθει. Έχω πάθει αυτό που γενικώς εγώ, ρε παιδί μου, χαώνομαι. Α, ναι. Δηλαδή μου λες, φτιάξε μου ένα Harry Potter τώρα και βλέπω τα Χριστούγεννιάτικα δέντρα, το Harry Potter. Και εγώ αυτό το πράγμα τώρα θέλω να το κάνω όλο μαζί. Ωραία, μπορείς να κάνεις ακόμα και αυτό. Ναι, επειδή θέλει να σου φτιάξω αυτό το δικό σου που θες εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω να φτιάξω αυτό ακριβώς. Θέλω αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Ό,τι θέλεις. Ναι. Άφησε την φαντασία σου να οριάσει. Σου δίνουν τόσες επιλογές. Δεν μπορείς να επιλέξεις τίποτα. Τα πάντα μπορώ να επιλέξω. Τι εννοείς. Ναι. Φυσικά, τα πάντα μπορώ να επιλέξω. Αλλά προς το παρόν, λέω να. Δηλαδή αυτά, ας πούμε, τα φτιάχνω με κόπο. Καταλάβατε. Ναι, γιατί
Επιλέγω κάθε φορά να κάνω θεματολογίες. Η θεματολογία, η πρώτη τι λέω να κάνω για την οικογένεια, ας πούμε, καλή ώρα. Πώς έχω κάνει όλα αυτά εδώ τα θεματικά. Ευτυχώς εγώ μπορώ να βάλω και πολλά, καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε μπορώ να παίξω παντού και με Lucky Charms και με τα πάντα. Αλλά εσύ τώρα με περιορίζεις πάρα πολύ. Εγώ ήθελα που θες μόνο Potter. Ένα Harry Potter. Εντάξει, δεν βάλω μπορώ. Και κάποιο. Δεν μου βγαίνει. Εντάξει, okay. Δεν μου βγαίνει. Άσε με, παιδί μου, λίγο να το. Θέλω να βάλω τη φαντασία μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια ολόκληρη διαφωνία μεταξύ μας. Όλα αυτά έχει ξεκινήσει από την Πανδώρα. Κατάλαβες, οπότε αν επιλέξετε να πάτε, πηγαίνετε μόνοι σας. Μαζί με τις κοπέλες εκεί πέρα και με τους ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν, με τους πολιτές. Γιατί έχουν πάρει μάστερ οι άνθρωποι σε αυτό για να εξετάζουν προσωπικότητες. Ισχύει. Όχι, ναι, γιατί άμα πας τώρα με το αγόρι σου καλή ώρα, άμα τα είχα εγώ με τον Νίκο, δεν τα έχω. Άμα τα είχα εγώ με τον Νίκο και πήγαινα, θα γινόμασταν. Μπίλες. Μπίλες μέσα στο. Και ταιριάζει κιόλας. Θα γινόμασταν μπίλες μέσα στο κατάστημα. Πάλι μου αυτό, όχι, δεν θέλω, όχι, δεν μπορώ, μπορείς, δεν μπορώ, θα γινόταν αυτό. Οπότε γι' αυτό. Θα τα παίρναμε όλα, θα παίρναμε και το δώρο μας. Μπράβο. Και θα φεύγαμε. Λοιπόν, άμα θες να σου φτιάξω για την κοπέλα σου, μπορώ. Γιατί το ξέρεις αυτό? Μπορώ, γιατί μπορώ. Είσαι τόσο σίγουρη? Είμαι πολύ σίγουρη. Είναι ζυγός? Είμαι πολύ σίγουρη. Αναποφάσιστη τελείως. Γι' αυτό μπορώ. Α, γι' αυτό μπορώ. Νήσου. Λοιπόν, πάμε στα. 10 πιο παράξενα έθιμα των Χριστουγέννων. Ναι, πάμε στα 10 πιο παράξενα έθιμα. Θα σου ψυχή τι θα προλάβουμε να πούμε. Πάμε στην Ουκρανία. Ξεκινάμε γρήγορα. Ναι, πάμε στην Ουκρανία. Ναι. Τα χριστουγεννιάτικα, λέει, δέντρα στην Ουκρανία διαθέτουν ένα ασυνήθιστο στολίδι. Μία ψεύτικη αράχνη με τον ιστό της να βρίσκεται κρυμμένη στο δέντρο και όποιος τη βρει πρώτος θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς που έρχεται. Έλα, ρε, τι ωραίο! Πολύ ωραίο αυτό. Τι ωραίο αυτό. Βέβαια, μπράβο. Η αράχνη λίγο δεν μου κάνει έτσι για τα Χριστούγεννα, αλλά θα μπορούσαμε να το προσαρμόσουμε εμείς με κάτι άλλο, ας πούμε, να βάζαμε ένα εξωτικό. Στο Halloween δεν βάζουν αράχνες και τέτοια, ναι, πράγματα. Ναι, κάπως παραπέμπει αλλού. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, πάμε στην Νορβηγία, Norway, όπου για εκατοντάδες έτσι χρόνια στην Νορβηγία, η γυναίκα του σπιτιού λέει, ακούστε τώρα να δείτε, η γυναίκα του σπιτιού έρχεται και κρύβει όλες τις κούπες στην παραμονή των Χριστουγέννων, καλή ώρα, ώστε να μην τις βρουν οι μάγισσες που βγαίνουν τη συγκεκριμένη μέρα. Ή καλύτερα τη συγκεκριμένη νύχτα για την ακρίβεια. Σωστό. Είναι πολύ to the point αυτό. Δεν θυμάμαι σε ποια γιορτή είναι που εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα ξέρω Δημήτρης αυτά, όλα απ' έξω και ένα κατωτά, δεν είμαστε, που κρύβεις τα παπούτσια, βασικά δεν βγάζεις παπούτσια έξω. Στο μπαλκόνι. Ναι. Αχ, πρόσφατα ήταν, τώρα κοντά ήταν, πριν ένα κάτι μήνα περίπου. Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Και ρούχα νομίζω. Δεν ξέρω, γιατί από τότε που χώρισα δεν τα θυμάμαι αυτά. Αλλά θυμάμαι, επειδή έχει γίνει χαρακτηριστικό σκηνικό, όντως, είμαστε στο σπίτι μου, μην τολμήσεις και αφήσεις παπούτσια. Εγώ τότε επαναστάτησα. Είναι και καλά που περνάει κάποιος. Κάτι γίνεται εκεί τώρα. Δεν θυμάμαι. Μου τα έλεγε. Αλλά εκείνη την περίοδο δεν έδινα πολύ βάση σε αυτό. Λέγα το κεφάλι μου. Γιατί τα ξέρει και όλα αυτά τα γενικά. Να σε πάω στην Ιαπωνία. Για πες. Σε πάω στην Ιαπωνία που έχουμε το χριστουγεννιάτικο γεύμα στο KFC. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό μήπως πρέπει να το φέρουμε το έθιμο και εδώ. Πολύ γνωστό. Η γνωστή αλυσίδα, λέει, αποτελεί πόλο έλξης και ξεπουλάει κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων 240.000 κουβάδες κοτόπουλου. Φαντάζομαι, τι τρελαίνομαι. Με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μπαίνουν στις σελίδες αναμονής τουλάχιστον ενός μήνα νωρίτερα για να εξασφαλίσουν. Εντάξει, υπερβολή, αλλά. Τέλειο. Άμα το πας και αναλογικά. Ναι. Είναι τόσος κόσμος. Ναι. Δηλαδή εδώ οριακά. Κοίτα να σου πω κάτι. Το 240.000 κουβάδες δεν μου λέει κάτι με τόσο κόσμο που αυτό. Έχουν εκεί. Ναι, εντάξει. Εδώ οριακά τώρα πας να πάρεις, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα. Πας να πάρεις από τη συγκεκριμένη αλυσίδα και μπορεί να περιμένεις και εσύ κανένα μήνα. Πάμε στην Καταλωνία. Στα Κάγκανερς. Δηλαδή τα μικρά είδωλα, λέει, σε μορφή ανθρώπου. Με παραδοσιακή στολή, μόνο που έχουν μονίμως κατεβασμένο παντελόνι και στέκονται σε στάση αφόδευσης. Ωραία Χριστούγεννα περνάνε στην Καταλωνία, Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Οι Καταλωνοί συνηθίζουν, λέει, να τα κρύβουν στη Φάτνη, καθώς όποιος τα βρει θα είναι ο τυχερός, αφού συμβολίζει την καλή συγκομιδή και την καλή τύχη της επόμενης χρονιάς. Εντάξει, αυτό και εδώ το λέμε. Για. Ότι πάτησα. Θα έχει τύχη. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν λέμε στα θέατρα σκατά. Ναι, για καλή τύχη. Που σημαίνει. Ξέρεις από πού έχει έρθει αυτό, το σκατά. Παλιά, όταν δεν είχα αμάξια,
και είχαν άμαξης, αυτό θα πω και θα φύγουμε, στα θέατρα και είχαν άμαξης όταν, επειδή σταματούσαν πάρα πολλές άμαξες έξω από τα, έξω από τα θέατρα, από τα θέατρα τέλος πάντων και από τις εισόδους κλπ. Τα άλογα έκαναν την ανάγκη τους, γιατί αυτά δεν υπολογίζουν και τα κάνουν παντού. Όσο περισσότερα λοιπόν περιτώματα είχε, τόσο πιο επιτυχημένη ήταν η παράσταση. Έξω και το ότι έχει προκύψει τόσο κατά. Τι ωραία πληροφορία ήταν αυτή που μας έδωσε τώρα, γιατί το είχα πάντα απορία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Φύγαμε, ναι. Φύγαμε και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπάρας. Πάμε. Εκπομπάρας. Λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και... Πριν πας οπουδήποτε, ναι, θα σου πω ήθελα εγώ... να πάω μια Αυστρία τώρα μεταξύ μας. Όχι, 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 όχι. Θα πας ο αδερφός πολύ... θα πάει. Ναι, θα πάει ο αδερφός μου τώρα τα Χριστούγεννα. Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι τι να έχει κάνει. Αναρωτιέμαι. Τι. Πάμε. Θα σε πάω στον μεγάλο υποστηρικτή του φετινού Madwalk, ναι, όπου έγινε ένα με το μέλλον της βιώσιμης μόδας και μας εντυπωσίασε με ένα πρωτότυπο λαμπερό σόου, το Green Walk by the Inn. Α, βέβαια, ήταν φανταστικό. Ήταν φανταστικό, μια πρωτότυπη πασαρέλα με δημιουργίες από ανακυκλώσιμα υλικά. Mm-hmm. Που εντάξει, για αν με ρωτάς, είναι φοβερή πρωτοβουλία αυτή από τη ΔΕΗ. Και στηρίζουμε. Εννοείται. Λοιπόν, και κάνετε και το ρεύμα σας πράσινες, στηρίζουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία τώρα, εφόσον μιλάμε για παράξενα έθιμα που έχουν τα Χριστούγεννα, διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Πάμε στην Αυστρία, όπου ο δίδυμος αδερφός του Άγιου Βασίλη είναι εξίσου διάσημος, σου λέει, με αυτόν. Λέγεται Κράμπους και στην ουσία τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο από το γλυκό και αγαπημένο Άγιο των μικρών μας φίλων. Κοίτα εδώ πώς είναι ο Κράμπους. Κοίτα εδώ, Μανώλη, πώς είναι. Λοιπόν, βέβαια, είναι ένας δαίμονας επί της ουσίας, ο οποίος παρακολουθεί τα παιδιά και τιμωρεί όσα ήταν κακά τη χρονιά που πέρασε. Γι' αυτό είναι έτσι στην Γερμανία. Εντάξει, εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει. Αυτό. Εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει δίδυμο αδερφό ο Άγιος Βασίλης. Ναι, εντάξει. Ναι. Παίρνεις τα εύσημά σου. Τα παίρνω, ναι. Off the record. Εδώ δεν είναι, ναι. Δεν με έχουν συνηθίσει πολύ σε αυτή την κατάσταση. Αλήθεια είναι αυτό. Να σε πάω στην Ιταλία, την αγαπημένη μου Ιταλία. Βέβαια, πάμε στην Ιταλία. Θα μπορούσα να ζω στην Ιταλία, αλλά τέλος πάντων. Σε αυτή τη γειτονική τη χώρα. Ναι, ναι. Που λέει τα δώρα τα φέρνει η Μπεφάνα. Η Μπεφάνα. Mm-hmm. La Befana. Μια καλή αλλά άσχημη μάγισσα. Φέρνει στα φρόνημα, παιδιά, λέει, πηγαίνει και αφήνει δώρα, γλυκά και φρούτα. Ενώ στα άτακτα κάρβουνο και σκόρδα. Έλεος. Δεν μου αρέσει αυτό. Ναι, γιατί τώρα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν μου αρέσει, είδες. Είναι όλο αυτό, ρε παιδί μου. Από που... μικρή λαμβάνουμε τον διαχωρισμό. Μα βέβαια, και όλα αυτά, παιδιά, να σας πω κάτι. Περνάνε στο υποσυνείδητο των παιδιών. Ισχύει πρέπει αυτό. Να το καταλάβετε αυτό. Στα παιδιά πρέπει να δείχνουμε μόνο αγάπη και τίποτα άλλο. Αλήθεια σας το λέω. Δεν το λέω, το λέω. Τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά. Ρε παιδί μου, ναι μεν, okay, να υπάρχουν όρια στα πάντα στη ζωή μας. Έχω τρελαθεί τώρα. Να υπάρχουν στα πάντα όρια στη ζωή μας, εννοείται αυτό και χρειάζονται τα όρια. Αλλά από εκεί και πέρα, μικρά τέτοια πράγματα βάζουν φρένο στα μυαλά των παιδιών, στη φαντασία των παιδιών, στη δημιουργικότητα μετέπειτα. Φοβούνται να κάνουν πράγματα, πιστεύουν ότι δεν αξίζουν γιατί σου λέει δεν ήμουν ένα καλό παιδί, δεν ήμουν καλός ενήλικας ή δεν συμπεριφέρθηκα σωστά. Θεωρούμε ότι δεν αξίζουμε και με αυτόν τον τρόπο έρχεται όλο αυτό και μας πηγαίνει πίσω στη ζωή μας. Και μπορεί τώρα έτσι να πει κάποιος να σκέφτεται ότι έλα ρε Ελένια σιγά τώρα για ένα σκόρδο και ένα τέτοιο. Αλλά όχι. Είναι όντως, μικρά πράγματα. Παίζει τρομερό ρόλο. Είναι γιατί μικρά πράγματα. Και όταν ένα παιδί, ας πούμε, θα δει τον φίλο του, σε εισαγωγικά, ας πούμε, ή κάποια γνωστή του, ότι πήγε και του άφησε εκεί πέρα η μάγισσα δώρα, γλυκά και φρούτα και σε μένα άφησε σκόρδα και κάρβουνο. Να μην πάθω και εγώ τα ψυχολογικά μου, δηλαδή. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να τα ψάξουμε λίγο αυτά και να τα προσέξουμε. Είμαστε το 2022 πια. Μπαίνουμε όπου να είναι. Τέλος πάντων. Για να πάμε στην Ισλανδία. Πάμε στην Ισλανδία, λοιπόν, όπου εκεί τώρα μιλάμε για 13 Άγιους Βασίλειδες. Τόσο έχει παράδοση. Ποικιλία, λέω. Ποικιλία. Τόσο έχει παράδοση της Ισλανδίας. Η ομάδα τους ονομάζεται, τώρα δεν ξέρω αν το πω σωστά, Yule Lads. Τους βλέπουμε κιόλας εδώ πέρα στην φωτογραφία. Και η παράδοση τους θέλει να μοιάζουν με κοντά, άσχημα, αλλά και τρισχαριτωμένα τρολ. Αχ, τα τρολ, τι ωραία που ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο παιδικό ήταν αυτό που έβλεπα όταν ήμουν μικρή που είχε τρολ. Τα αδέρφια μου το βλέπαμε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, σύμφωνα με το μύθο, λοιπόν, έρχεται και σου λέει ότι ξεκινούν τις επισκέψεις τους από τις 12 Δεκεμβρίου και για τον υπόλοιπο μήνα, λέει, βγαίνει στα σπίτια κάθε μέρα ένα διαφορετικό από αυτά. Και ο στόχος τους είναι να σκορπίζουν έναν ευχάριστο πανικό με τις σκανδαλιές. Ορίστε, ωραίο αυτό. Έναν ευχάριστο πανικό με τις σκανδαλιές τους, καθώς μπαίνουν στα σπίτια στον τζάκι, σκορπίζοντας γύρω τους αστρόσκονα και κάνουν μικρές φάρσεις στους κατοίκους τους.
Εντάξει, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Δεν θέλω να πω άλλα. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ισχύει, να κλείσουμε αυτό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας για ακόμα μία ημέρα. Σας θέλουμε ένα τεράστιο, τεράστιο φιλί. Ναι, στέλνω και εγώ ένα τεράστιο, τεράστιο φιλί και ανανεώνουμε ξανά το ραντεβού μας. Για την αύριο. Επόμενη εκπομπή, αύριο φυσικά. Πάντα στο Talk to Matt. Bye, Pandora. Φιλιά πολλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Bye.